Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον Κώστα τον Κωνσταντινίδη, τον παλιό ποδοσφαιριστή του Άρη και μέλος της υποεκαθάριση ΠΑΕΑΡΕΣ, για να μιλήσουμε έτσι για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό τμήμα και πώς τη βιώνει και ο ίδιος. Τι κάνετε κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλά. Είστε καλά. Καλημέρα σε εσένα και στους φίλους της εκπομπής. Καλά, καλά. Τίποτα, ξεκούραση δεν έχει, κανένα μπάνιο? Πάμε, πώς, κανένα μπανάκι κάνω. Το καταδύναμε. Μόνο οι ποδοσφαιριστές του Άρη για μια ακόμη φορά είναι στο γήπεδο και προετοιμάζονται. Δεν ξέρω, επειδή έχετε, θα ήθελα έτσι τη γνώμη σας γι' αυτό. Για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, οι ποδοσφαιριστές του Άρη ναι μεν προπονούνται, ναι μεν έχουν επιστρέψει στο γήπεδο, είναι 4 Αυγούστου, αλλά η αβεβαιότητα εξακολουθεί να υπάρχει, όπως και πέρσι. Το πού θα αγωνιστεί ο Άρης. Αυτό είναι πραγματικότητα. Τουλάχιστον φέτος, γι' αυτό κάναμε το πιο σημαντικό της Γενικής Συνέλευσης, αυτό ήταν. Για να προχωρήσουν λίγο οι εξελίξεις, να μην μείνουν τα πράγματα τελείως πίσω όσον αφορά ποιος για αυτή τη στιγμή θα είναι στο τιμόνι της ομάδος, για να μπορεί να τρέξει κάποια πράγματα. Σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί δεν ξέρουμε πού αγωνιζόμαστε αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε και περιμένουμε να ανέβουμε κατηγορία, που όλα δείχνουν θετικά, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Αυτό είναι το άσχημο. Η δική σας αίσθηση ποια είναι, Γιώργο Σαντανίου, τελικά θα ανέβει ο Άρης στη Football League? Θα γίνουν μπαράζ, δεν θα γίνουν? Ποια είναι η δική σας? Μπαράζ λίγο δύσκολο να γίνει τώρα με τις ομάδες. Άλλες δεν κατεβαίνουν, άλλες αποχωρούν, αλλά τα μηνύματα είναι θετικά πάντως για την ομάδα μας. Και πιστεύω ότι έτσι όπως ακούμε τώρα με ομάδες από κάτω που δεν συμμετέχουν, δεν κάνουν, νομίζω ότι θα αποφύγουμε και τα μπαράζ. Πάντως αυτή τη στιγμή, επειδή μιλούσαμε πριν από λίγο και με τον κύριο Δράκο, τον υπεύθυνο από την ΑΕΚ Καραϊσκάκης, την ομάδα από την Άρτα, η ΑΕΚ Καραϊσκάκης είναι μια ομάδα που έχει ένα ρόστερ και κάνει προπονήσεις εδώ και 3 εβδομάδες, όπως μας είπε, και είναι έτοιμη για αγώνες κατάταξης. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως με την Κηφισιά και τον Παναργιακό. Και έθεσε και ένα άλλο ζήτημα. Και έθεσε και ένα άλλο ζήτημα όμως, κύριε Κωνσταντινίδη, και θέλω τη γνώμη σας επ' αυτού. Δεν το άκουσα. Ναι, είπε ότι είναι άδικο και ανήθικο ομάδες οι οποίες έχουν διώξει όλους τους παίκτες σχεδόν να κάνουν τώρα 5-10 μεζεμένες μεταγραφές και να τους βάλουν να παίξουν τώρα σε πιθανούς αγώνες μπαράζ, έτσι δεν είναι? Εντάξει, αυτά είναι, είπαμε. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα τι να λέμε. Τα ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, πας να κάνεις την καινούργια χρονιά μπαράζ, αφού δεν γίνονται εκείνο το διάστημα, δηλαδή μέσα ένα μήνα, και πας να κάνεις την καινούργια χρονιά που όλοι οι παίκτες, μπορεί μια ομάδα να αλλάξει όλο το ρόστερ ή να θέλει να αλλάξει όλο το ρόστερ και είναι αναγκασμένο να κρατήσει έστω 10-15 παίκτες τουλάχιστον από την προηγούμενη ομάδα, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα τι είναι, το προσπερνάμε. Πάντως, στον κόσμο του Άρη, το αντιλαμβάνεστε, Κουζανίδη, υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία, γιατί είναι 4 Αυγούστου, υπάρχει ένα κλίμα έτσι λίγο περίεργο, υπάρχει ένας εκνευρισμός, είναι αλήθεια. Φυσικά, φυσιολογικό δεν είναι αυτό. Ναι. Φυσιολογικό δεν είναι, όταν, δηλαδή, σαν τη δικιά μας ομάδα που είναι τόσο ταλαιπωρημένη, που γίνεται μια προσπάθεια και να είναι αβέβαιο, σίγουρα υπάρχει ανησυχία. Τώρα, ποιος δεν θα ευχόταν, αλλά είχαν όλα τελειώσει ευνοϊκά τα πράγματα και να είναι η ομάδα εντύπωση στην προετοιμασία και να μην κάνουμε καν κουβέντα. Και να έχουν γίνει μεταγραφές περισσότερες και όλα. Να τρέξουν πιο γρήγορα τα πράγματα. Φοβάστε ας ελπίσουμε τουλάχιστον, ας ελπίσουμε τουλάχιστον, γιατί εγώ είμαι αισιόδοξος, ας πούμε, και θέλω να σκέφτομαι αισιόδοξα, έτσι. Ναι, ναι. Ότι πέρα την ταλαιπωρία μας, που αν τελικά αποδοθούν όλα πάνε καλά, νομίζω ότι εύκολα θα το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Καλά, το σημαντικό είναι ο κόσμος αυτό που θέλει να δει την ομάδα του να παίζει του χρόνου στη Football League σε πρώτη φάση. Έτσι ακριβώς. Αυτά ξεχνιούνται εύκολα. Ναι, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Κάνεις μεταγραφές και τελειώνουν όλα καλά. Δεν φοβάσαι όμως, Κώστα, αν με επιτρέπεις να σου μιλάω και στον Ενικό. Ναι, εννοείται. Δεν φοβάσαι, Κώστα, μήπως όλη αυτή πάλι η κατάσταση δημιουργήσει πρόβλημα όσον αφορά τη στελέχωση του ρόστερ? Γιατί τώρα ένας παίκτης να πιστεί από τη στιγμή που υπάρχει μια κατάσταση αβεβαιότητας δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα για να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο καλό έχουμε, γιατί είναι το brand name της ομάδας μας, είναι πολύ δυνατό. Έτσι. Ναι, ναι. Και κάποια παιδιά. Επειδή ξέρουν αυτή τη στιγμή ότι η κατάσταση στο οικονομικό κομμάτι τουλάχιστον είναι σταθερή, έτσι. Ναι, ναι. Το πιο σίγουρο είναι αυτό, ότι ξέρουν ότι αν θα συμφωνήσουν κάτι θα τα πάρουν, γιατί τα παιδιά αυτά μεταξύ τους μιλάνε όλοι, έτσι. Ναι, αυτό είναι το βέβαιο. Και ξέρουν τι γίνεται σε κάθε ομάδα. Πότε πληρώνονται, πώς πληρώνονται, αν πληρώνονται κτλ. Αυτό είναι ένα συν κομμάτι. Είναι το θετικό κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι πού θα πάμε, τι θα κάνουμε και περιμένουμε και υπάρχει αυτό. Αυτό είπα προηγουμένως, ότι
τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα και θα είχαν τελειώσει όλα και θα είχαν προχωρήσει και μεταγραφές για αυτά, αν από την αρχή είχαν πάει όλα καλά τα πράγματα. Mm-hmm. Πάντως θα συμφωνείς μαζί μου ότι εφόσον μιλάμε για Football League και για ένα πρωτάθλημα σαφώς πιο ανταγωνιστικό και πιο δύσκολο την επόμενη σεζόν, ο Άρης θα χρειαστεί μεταγραφές από το πάνω ράφι για την επόμενη σεζόν. Οπωσδήποτε. Βέβαια, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Ότι πρέπει να κάνεις μεταγραφές Super League, κάποιες μεταγραφές Super League και κάποιες μεταγραφές παιδιά από τη Football League που είναι έμπειρα και δυνατά. Δηλαδή ξέρουν την κατηγορία, έτσι. Ναι. Έχουν παίξει σε αυτήν την κατηγορία. Mm-hmm. Ναι. Όπως για παράδειγμα... Και κάποια παιδιά από κάτω, ας πούμε, πιο μικρά που έρχονται από πίσω, έτσι. Mm-hmm. Πάντως ο Άρης γενικότερα θέλει μια ανασυγκρότηση, Κώστα, σε πολλά επίπεδα. Θέλει πάρα πολλά πράγματα να γίνουν, γιατί και τα τμήματα υποδομής είναι σχεδόν παρατημένα. Οι ομάδες δηλαδή από αυτό, κάτω αυτό, από την πρώτη... Είναι πολύ μεγάλο κακό έγινε. Αλλά τέλος πάντων, επειδή άκουσα ότι θα ξεκινήσουν τώρα, θα τα αναλάβει η πρώτη ομάδα και τα τμήματα υποδομής, αυτό είναι πολύ καλό. Ναι. Γιατί θα έχει μια συνέχεια, έτσι όπως είχαμε όλα τα χρόνια. Mm-hmm. Δεν γίνεται, δεν είναι το ομάδα χωρίς τμήματα υποδομής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Υπάρχει, δεν ξέρω το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ, υπάρχει γενικότερα ένα κλίμα μιας δυσαρέσκειας, αν θέλεις, μιας αντίδρασης προς το πρόσωπο του Δημήτρη Καλαϊτζίδη, Κώστα, από ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Το θεωρεί υπεύθυνο για την αγωνιστική, αν θέλεις, αποτυχία της ομάδας. Αντίθετα, η εικόνα που βγαίνει για τον κύριο Κάλλας είναι απολύτως θετική. Υπάρχει δηλαδή αυτό το παράδοξο στην ιστορία αυτή. Είναι φυσιολογικό αυτό, να σου πω, γιατί... Εντάξει, εγώ τον έχω ζήσει από κοντά τον Δημήτρη, έτσι. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό όταν είχε πάρει όλα επάνω του και υπήρχε αυτό το άγχος, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να έχεις στις πλάτες όλο τον Άρη, έτσι. Με κόσμο, γιατί ο κόσμος του Άρη και γενικά η ομάδα μας θέλει πράγματα, έτσι. Έχει κουραστεί πλέον όλη η ομάδα, όχι μόνο ο κόσμος, η ομάδα έχει κουραστεί. Όλο το συγκρότημα που λέγεται Άρης έχει κουραστεί από αυτή την ιστορία όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει. Έγινε μια προσπάθεια. Σίγουρα δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Ναι. Γι' αυτό λόγο, επειδή υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή, ο άνθρωπος έχει τη διάθεση, έβαλε χρήματα, βάζει χρήματα. Γι' αυτό λόγο, αν τελικά έτσι, τις επόμενες μέρες οριστικοποιηθεί η συμμετοχή της ομάδας. Ναι, οριστικοποιηθεί και έχει τη διάθεση να κάνει και 5 μεταγραφές, γι' αυτό λόγο θα ξεχαστούν εύκολα. Αλλά το κακό θα το ξεχάσει, ρε παιδί μου. Είναι, αν προχωρήσει λίγο ομάδα που όλοι αυτό θέλουν, τίποτα δεν θα θυμούνται σε ένα μήνα, δεν θα θυμούνται τίποτα σε δύο μήνες. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω, θέλω να σκέφτομαι θετικά, γιατί ξέρω ότι υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε και μεταγραφές, να κάνουμε πολλά πράγματα. Ναι. Να ξεκινήσουμε δυναμικά δηλαδή. Ασφαλώς, γιατί ούτως ή άλλως το αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, Κώστα, θα φανεί και από την αύξηση μετρικού κεφαλαίου. Αυτομάτως δηλαδή θα έτσι, καταλάβουμε ακριβώς. Κάποια πράγματα θέλοντας και εμείς. Μα εκεί ξεκαθαρίζουν όλα, ναι. Ναι. Εκεί τελειώνουν τα πράγματα. Στο αμυγός ποδοσφαιρικό κομμάτι υπάρχει και ένα νέο πρόσωπο εδώ και λίγες μέρες. Ένας γνωστός σε εσάς και τους ποδοσφαιρικούς. Ένας προπονητής πολύ έμπειρος, ο Μπάμπης Οτενές, ο οποίος έχει προσθεθεί και θα έχει ήδη ενεργό ρόλο και θα έχει, φαντάζομαι, στην περίπτωση που η ομάδα παίξει στη Football League, ακόμη πιο ενεργό ρόλο στο τεχνικό κομμάτι. Δεν ξέρω πώς τη βλέπεις αυτή την προσθήκη στην ομάδα. Κάθε τέτοια προσήκη που γίνεται στην ομάδα, νομίζω ο Μπάμπης ήταν ξανά στην ομάδα και σε εποχές καλές, έτσι, κοντομινά νομίζω. Ναι, έτσι. Ναι, σωστά. Τι να συζητάμε τώρα, με πολλά χρήματα που διατεθήκανε τότε σε εκείνη τη χρονιά στην ομάδα και ήταν ο Μπάμπης ήταν ένας ο προπονητής. Mm-hmm. Νομίζω είναι θετικό, στελεχώνει με κάποιους ανθρώπους, άλλο στο οικονομικό κομμάτι, άλλο στο διοικητικό, δηλαδή ξεχωρίζονται πλέον οι ρόλοι. Mm-hmm. Μέσα στον mm-hmm. Άρη και νομίζω ότι αυτό είναι το θετικό, έτσι. Mm-hmm. Ο καθένας θα έχει συγκεκριμένο ρόλο mm-hmm. και θα ξέρεις ότι πώς προχωράει για να προχωράνε πιο γρήγορα τα πράγματα. Mm-hmm. Πιστεύεις δηλαδή ότι ο κύριος Κάλλας αυτά που είπε σε γενικές γραμμές στη Γενική Συνέλευση θα τα υλοποιήσει εφόσον πάρει την ομάδα? Είναι σε θέση δηλαδή να κάνει αυτές τις κινήσεις που χρειάζεται για να ανέβει επίπεδο ο Άρης? Εντάξει, το γνωρίσαμε τον άνθρωπο τώρα. Εντάξει, να πούμε. Ό,τι έχει πει το έχει κάνει, έτσι. Ναι. Δηλαδή ότι να στείλει χρήματα, να φέρει, να κάνει πράγματα, το έχει κάνει. Mm-hmm. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το αφισβητούμε αυτό το πράγμα και ξέρουμε, τον έχουμε δει, ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση, έτσι. Ναι. Και μακάρι να πάνε όλα καλά τα πράγματα και να κάνει αυτά που λέει. Και κάτι παραπάνω φυσικά, έτσι, από αυτά που λέει. Ναι.
Γιατί πάντα ο Άρης θέλει παραπάνω πράγματα. Εσένα θα σε αλλά δούμε πρέπει σε κάποιο πόστο, θα έχεις κάποιο ενεργό ρόλο ενδεχομένως κάπου, έχει σου γίνει κάποια κρούση. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε. Μέχρι στιγμής πάντως είμαστε εκεί κοντά, γιατί είπαμε τρέχει και η εκαθάριση, όπως και μαζί με, το, ναι, με τους άλλους δύο. Τι γίνεται αλήθεια σε αυτό το κομμάτι που αφορά εσάς, τον κύριο Σενέμι, τον κύριο Λάζαρο Παπαδόπουλο, τον κύριο Κλεόπα? Κοίταξε, ο Κλεόπας και ο Σενέμις φαίνονται αυτή τη στιγμή, ναι, μπροστά, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά στην ουσία μας ήταν ο κύριος Κλεόπας, ο Λάζαρος και εγώ, ναι, που το ξεκινήσαμε. Νομίζω ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Mm-hmm. Όχι νομίζω, ξέρω ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Γιατί ρωτάει ο κόσμος, για παράδειγμα, εάν σε 10 μέρες, λέω εγώ, ή 12 το πολύ, ξεκαθαρίσετε ότι ο Άρης θα παίξει στη Football League, θα μπορεί ο Άρης να συστήσει πάει. Μας έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα, 100%. Εγώ ξέρω ότι τρέχει, ξέρω, ναι, ότι τρέχει, πάει πολύ καλά δηλαδή, δεν χρειάζεται να λέμε άλλα πράγματα. Ναι. Που εμένα με καίει πιο πολύ από όλους, έτσι, αυτό το πράγμα να τελειώσει. Γι' αυτό σε ρωτάω κιόλας, επειδή ακριβώς ναι, εκεί. Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Εντάξει, είναι σκηνή, και είναι... με τον Λάζαρος μιλάμε και με εσένα, ναι, μιλάμε και με τον Λάζαρο, τα ξέρεις. Ναι. Τι τραβήξαμε από το προηγούμενο καλοκαίρι. Σωστά. Και κάποιοι άνθρωποι που ήταν κοντά σε αυτή την ιστορία, έτσι. Ναι. Και κάποια στιγμή για ανθρώπους που βάλανε τα στήφη τους μπροστά, Κώστα, θα πρέπει να τους απονείμει ο σύλλογος τα εύσημα, γιατί σε εποχές που κανένας δεν έβγαινε μπροστά και δεν ήθελε να μπει μπροστά στη διαδικασία της εκαθάρισης, κάποιοι άνθρωποι μπήκαν. Εντάξει, τα πράγματα να τα λέμε με το όνομά τους. Το πιο σημαντικό, ναι, το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσει να βρει τον δρόμο, έτσι. Ναι. Μπήκε ένας δρόμος. Ναι. Να τελειώσουν όλα, λίγες μέρες. Να τελειώσουν όλα με το καλό και μετά όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω έτσι και αυτομαθητικά. Ναι. Όλα γίνονται μετά. Mm-hmm. Κρατάω αυτή την αισιοδοξία στο γεγονός ότι πιστεύεις ότι άπαξ και η ομάδα οριστικοποιήσει τη συμμετοχή της στη Football League και γίνουν και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, αυτομάτως αλλάξει και το κλίμα στις τάξεις του κόσμου. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, γιατί ξέρεις τη δύναμη τώρα. Αν αλλάξει και λίγο το κλίμα και... Το είδαμε και μόνοι μας τώρα. Σε ένα ντέρμπι με τον Πασεραϊκό πέρσι μπήκε ο κόσμος μέσα. Η ομάδα έδειξε άλλο πρόσωπο. Πώς θα γίνει αυτό? Χαριλάω, τελείωσε. Ναι. Είναι έδρα. Ναι. Αλήθεια, πώς το περιμένεις το πρωτάθλημα του χρόνου στη Football League, εφόσον οριστικοποιηθεί η συμμετοχή? Είναι η Λάρισα του κύριου Κούγια πλέον. Ναι, η Λαμία, δυνατό, ο Απόλλων Σμύρνης. Δυνατό πρωτάθλημα, δυνατές ομάδες. Δεν το συζητάω. Ναι. Θέλει αγώνα μεγάλα από το πρώτο παιχνίδι. Γιατί ήδη έχουμε αυτό το προηγούμενο. Θέλει πολύ αγώνα. Θέλει διάρκεια μεγάλη. Σε όλα εντάξει, δεν έχουμε εμείς να σου πω κάτι. Όπως και να έχει, το φορτίο αυτό στις πλάτες μας είναι βαρύ. Εμάς. Αντίστοιχη με μας αυτήν την κατηγορία. Το ξέρουμε. Και αυτοί που έρχονται εδώ το ξέρουν. Τα παιδιά που έρχονται. Γι' αυτό σου λέω. Όλοι ξέρουν που έρχονται. Όλοι ξέρουν ότι κάθε Κυριακή δεν υπάρχει. Α, σήμερα δεν κερδίσαμε, δεν πειράζει τον Άρη. Να. Mm-hmm. Κάθε Κυριακή πρέπει να πηγαίνεις για την νίκη. Τέλος. Αυτός είναι ο στόχος. Κάθε Κυριακή, δεν σου λέω τώρα μακριά. Mm-hmm. Κάθε Κυριακή. Αυτός είναι ο στόχος. Ξέρουν που έρχονται. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος στόχος για την ομάδα. Γι' αυτό λέμε είναι αυτοί που έρχονται πρέπει να αντέχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο όταν περνάνε τη γραμμή. Κατάλαβες. Mm-hmm. Άρα προφανώς προς αυτή την λογική και την κατεύθυνση είναι και η προσθήκη του Πασχάλη Μελισσά που είναι ήδη στο ρόστερ. Δεν το συζητάμε τώρα, φαίνονται τα παιδιά. Του Ηλία του Κότση, ο οποίος είναι ένας πολύ προσκεκτικός, θα μας εφόσον ο Λεβαδιακός πέσει, νομίζω θα έρθει και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή κινήσεις, αυτό που λες, με παίκτες που να το λέει η καρδιά του στο γήπεδο. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις αυτό το βάρος. Αυτοί που θα έρθουν εδώ πρέπει να έχουν αυτό το βάρος. Δεν γίνεται διαφορετικά όταν θα έρθει στον Άρη. Τέλος. Απλά είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Υπάρχουν απαιτήσεις μεγάλες. Δεν είναι άντε, δεν πειράζει. Φέραμε ισοπαλία ή δεν κερδίσαμε. Δεν έχει τέτοιο εδώ. Όλα πειράζουν. Φυσικά υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα. Ποδόσφαιρο είναι, το έχουμε ζήσει, έτσι. Ναι, ναι. Εδώ πέρα μέσα με τον Αλεξανδρούπολη χάσαμε 50 ευκαιρίες, χάσαμε πέρα και δεν μπήκε. Δεν λες ότι εντάξει δεν προσπαθήσαν τα παιδιά, δεν κάναμε. Ξέρουμε τι είναι το ποδόσφαιρο. Ποιος είναι ο στόχος, λέω, των παιχτών και η σκέψη από την αρχή που θα έρθουν εδώ πέρα, με κατάλαβες. Ναι, ναι. Και βέβαια και το άσχημο είναι ότι ο κόσμος του Άρη με αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, Κώστα, δεν έχει υπομονή. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν έχει υπομονή καθόλου. Μα είναι και δικαιολογημένο αυτό το πράγμα. Να. Είναι δικαιολογημένο. Δεν θα είναι. Μετά από τόση ταλαιπωρία. Και ποιος έχει υπομονή? Εδώ δεν έχουμε όλοι μας. Και εμείς ακόμα που είμαστε εκεί κοντά και απ' έξω και εμείς δεν έχουμε. Να. Παρόλο που προσπαθούμε και λέμε και κάνουμε, έτσι. Να. Όλοι δεν θέλουμε να είναι πάνω η ομάδα. Τελείως. Αυτός είναι ο στόχος για όλους.
Ωραία. Για να δούμε. Θα περιμένουμε και τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια.